κρύβαμε τα λάθη μας και αυτό βέβαια εξέθρεψε και την αδιαφάνεια και τη ρεμούλα και τις μύζες και μια σειρά άλλα ζητήματα που αποτελούν το παρελθόν μας. Σε πολιτικό όμως επίπεδο θεωρώ ότι το κυριότερο πρόβλημα ήταν ότι πιστεύαμε στην αυτοδυναμία, στον διπλωματισμό, πιστεύαμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και το πιστεύαμε αυτό γιατί, επειδή υπήρξε ένας χαρισματικός ηγέτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, οι μετέπειτα ηγέτες του κινήματος θεωρούσαν ότι ήταν σε αυτό το επίπεδο και έπρεπε να διεκδικήσουν κι αυτοί την μονοκρατορία στο κόμμα. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα λάθος ήταν το πολιτικό σύστημα. Και νομίζω και αυτό είναι η πρόταση. Η πρόταση προς το συνέδριο είναι όχι γιατί μας συμφέρει τώρα που μίκριναν τα ποσοστά μας, αλλά ότι θεσμικά πρέπει να επιδιώξουμε να καθιερωθεί σαν μόνιμο σύστημα σε όλες τις βαθμίδες και στο κοινοβούλιο και στην αυτοδιοίκηση η απλή και άδολη αναλογική. Με αυτόν τον τρόπο θα πάψει να κλέβει ο ένας τις ψήφους των άλλων και είναι φυσικό να υπήρχε η μήνη των αριστερών κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια που εμείς με βάση την ενισχυμένη αναλογική κλέβαμε τις ψήφους της αριστεράς και κυβερνούσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Το δεύτερο είναι ο σταυρός προτίμησης. Αυτό το εσχρό πράγμα ενίσχυσε και καθιέρωσε για 30 και 40 δεν ξέρω πόσα χρόνια αυτή την πελατειακή σχέση ανάμεσα στον απλό πολίτη που έχει ανάγκη σήμερα, που κλαίει για το γιο του, για την κόρη του και αυτό το εμείς το χρησιμοποιούσαμε σαν μέσο. Αυτό είναι ένα εσχρό πράγμα. Τα αριστερά κόμματα που πραγματικά έχουν αριστερή ιδεολογία και πρακτική και θέση καθορίζουν έναν αριθμό ανθρώπων, ατόμων, στελεχών τα οποία θα εκφράζουν τη θέση του κοινοβουλίου. Δεν είναι καλύτερος ο Γιάννης από τον Κώστα ή ο Πέτρος από τον Παναγιώτη. Όταν εκφράζουν την πολιτική του κόμματος. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή ανάμεσα σε μένα και στον Γιάννη ή στον Κώστα ή στον Πέτρο. Όταν είμαστε στελέχοι συγκεκριμένου κόμματος και εκφράζουμε την πολιτική αυτή. Δηλαδή καθένας κάνει ό,τι θέλει, προφανώς όχι. Άρα λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν ο σταυρός προτίμησης. Και η πρόταση είναι βεβαίως στο καινούργιο κόμμα, στο καινούργιο καταστατικό, στην πρόταση για την πορεία προς το συνέδριο, στη νέα κοινωνική συμφωνία που θα κάνουμε με τον κόσμο, που θα την εξαγγείλουμε στον κόσμο, πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει να έχει καμιά θέση. Το τρίτο ζήτημα ήταν ότι είχαμε πάντοτε ένα αρχηγικό κόμμα. Μπορεί να υπήρχαν θεσμικά όργανα και είπε ο Γιάννης προηγούμενα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε θεσμικά όργανα. Και που τα είχαμε, φίλε, σύντροφοι Γιάννη, τι έκαναν δηλαδή τα θεσμικά όργανα, σήκωναν το χέρι και έλεγαν ναι σε όλα και τελείωνε η ιστορία. Τα ζήσαμε και τα βλέπαμε εδώ. Ποιος εναντιωνόταν σε θέσεις. Ακούσαμε ποτέ σε κεντρικά συμβούλια, στα εθνικά συμβούλια να βγουν και να κάνουν αντιεισηγήσεις, να προτείνουν άλλες θέσεις και να τις παλέψουν εκεί μέσα. Αυτά όλα προσυμφωνημένα, σήκωνα το χέρι, ψηφίστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Για να φεύγουμε και γρήγορα, άκουσα κάποιον που έλεγε γιατί αργούμε. Μα στις διαδικασίες ερχόμαστε για να αργούμε, σύντροφοι. Δεν ερχόμαστε για να λέμε καλημέρα, γεια σας, φεύγουμε. Το τέταρτο ζήτημα ήταν η υποκατάσταση, η παντελής υποκατάσταση του κόμματος από την κυβέρνηση. Δεν υπήρχε κόμμα. Όλα γυρνούσαν, αποφασίζονταν και λειτουργούσαν με βάση τη λειτουργία της κυβέρνησης. Για την κάλυψη είπα. Το έκτο ζήτημα είναι η διόγκωση του δημόσιου τομέα. Με βάση την ιστορία του Σταυρού Προτίμηση και των πολλαδιαρωτών σχέσεων, διωγγώσαμε το δημόσιο τομέα. Και όχι μόνο διωγγώσαμε το δημόσιο τομέα, αλλά με τα ρουσφέτια βεβαίως, αλλά από εκεί και πέρα, ένα ελάχιστο ζήτημα που μπορούσαμε και έπρεπε να το κάνουμε ήταν να καταργήσουμε την μονιμότητα του δημόσιου τομέα. Όσο και άσχημο αν ακούγεται αυτό. Για ποιο λόγο δηλαδή σηκώνεται σήμερα κάποιος εργαζόμενος 50-60 χρονών και πάει στη δουλειά και τον λέει φεύγεις. Τον λέει φεύγεις. Και μιλάμε πάντοτε γιατί υπάρχει περίπτωση να απολύσουν. Εγώ δεν είμαι υπέρ των απολύσεων προφανώς, αλλά κάνουν ολόκληρο ζήτημα αν θα απολυθεί κάποιος από το δημόσιο τομέα και κανείς δεν μιλάει για τις χιλιάδες ανθρώπους. Εγώ παρακολουθώ στο γραφείο με 100 επιχειρήσεις. Κάθε μέρα κλείνουν, απολύουν κόσμο.
αυτούς τους ανθρώπους δεν τους σκέφτεται κανείς. Φοβήσου. Δεν πρέπει να υπάρχει άνηση, μεταγύριση ανάμεσα στον ιδιώτη και στο δημόσιο. Ίδιοι όροι είναι, οι ίδιοι μισθοί πρέπει να είναι και η ίδια διασφάλιση. Οι κομματικές παρεμβάσεις στην εκτελεστική και στη δικαστική εξουσία. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι παρηγούμε στην Ιερουσαλήμ. Ζήσαμε και κάναμε και διοίκηση, ασκήσαμε όλοι μας. Υπήρχαν παρεμβάσεις από εμάς προς την εκτελεστική εξουσία. Αυτό εξέτρεψε και τους κουκουλοφόρους και αυτά, όλα υπάρχουν πάντοτε σε ένα πολιτικό κόστος και γινόταν οι παρεμβάσεις από την πλευρά τη δική μας, ούτως ώστε να εντρυφούν και να υπάρχουν αυτά τα απαράδεκτα ζητήματα.